Άνοιξε σήμερα τις πύλες της με ιδιαίτερα αβίωνες προοπτικές η 41η Διεθνής Έκθεση Γούνας της Καστοριάς με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα να πραγματοποιεί τα εγγένεια παρουσία σύσσωμης της τοπικής πολιτικής ηγεσίας. Συνολικά στη φετινή έκθεση Γούνας της Καστοριάς συμμετέχουν 103 εκθέτες με τα περίπτερά τους, ενώ αναμένονται περισσότεροι από 500 εμπορικοί αντιπρόσωποι κυρίως από τη Ρωσία αλλά και από άλλες χώρες. Σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη της 41ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς. Γίνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, το ιδιόκτητο κέντρο εκθεσιακό του Συνδέσμου Γουνοπίων Καστοριάς. 12.30 ώρα λοιπόν έχουμε την επίσημη έναρξη, τα εγγένεια, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Μάρδα. Και μέχρι τώρα όλα βαίνουν ομαλά, όλα πάνε καλά. Ξεκινάει η έκθεση με συμμετοχές 103 εκθετών από διάφορες χώρες. Έχουμε την έλευση από το πρωί αρκετών εμπορικών επισκεπτών και για όλα αυτά μάλλον μας γεμίζουν με αισιοδοξία ότι κάτι θα γίνει στην συγκεκριμένη Διεθνή Έκθεση Γούνας. Ο κλάδος βρίσκεται μάλλον σε μια δύσκολη καμπή. Είναι κοινά αποδεκτό αυτό, αλλά ότι ο κλάδος της Γουνοπίας βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που βιώνει μια κρίση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σαν σύνδεσμο, σαν συλλογικά όργανα, αλλά και σαν επιχειρηματίες Γουνοπίοι, ώστε με όλες μας τις δυνάμεις και με την υποστήριξη όλων να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Η πλειοψηφία των γουνοποιών και ιδιοκτητών των μεγαλύτερων οίκων Γούνας της Καστοριάς και της Χιάτιστας εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές του κλάδου αλλά και για την επιτυχία της φετινής έκθεσης. Ευελπιστούμε ότι θα αρχίσει μια καινούργια εποχή για τη Γούνα. Θα υπάρξει μεγάλη προσέλευση κυρίως Ρώσων εμπόρων και πελατών. Και πιστεύω ότι φέτος θα ξεπεράσουμε τα περσινά και πιστεύουμε ότι δεν θα ισχύει η παροιμία κάθε πέρσι και καλύτερα, αλλά φέτος θα κοιτάξουμε να είναι κάθε φέτος και καλύτερα. Πώς είναι οι εξαγωγές, πώς είναι? Πολύ πεσμένες, λόγω των προβλημάτων που έχει η Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει δύο μεγάλα μέτωπα, τα οποία έχουν αντίκτυπο και στη Γουνοπία. Όταν το πετρέλαιο είναι σε πολύ καλή τιμή, πηγαίνει πολύ καλά και η οικονομία της Ρωσίας. Αυτό είναι γνωστό και είναι γεγονός. Περιμένουμε όμως ότι τώρα, άκουσα τελευταία κάποιες ειδήσεις που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας και εκεί και ξεκινάνε καινούργια και θετικά πράγματα, οπότε θα έχει θετικό αντίκτυπο και για τη Γούνα. Από ό,τι είδατε και μόνοι σας, προσπαθούμε να ετοιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Η κολεξιόν είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουν δει οι περισσότεροι πελάτες, γιατί μιας και είμαστε νέοι και έχουμε διάφορες φιλοδοξίες για το μέλλον, προσπαθούμε να φτάσουμε τη Γούνα σε ένα άλλο επίπεδο, όπου δεν επικρατούν αυτά τα κλασικά κομμάτια που όλοι έχουν στο μυαλό τους για τη Γούνα. Προσπαθούμε κάτι να φτιάξουμε πιο μοντέρνο, πιο κοντά για τους πελάτες, κάτι που δεν έχουν δει αυτό. Νέοι άνθρωποι, σε δύσκολους καιρούς για τη Γούνα, αλλά είστε αισιόδοξοι. Άμα χάσουμε τη αισιοδοξία οι νέοι, τι να πούμε για τους μεγαλύτερους. Αυτό είναι ο στόχος μας, να είμαστε αισιόδοξοι και ό,τι και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, είτε στην έκθεση είτε οπουδήποτε, κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε διορθώνοντας τα λάθη μας να αυξήσουμε αυτό που θέλουμε.